Όποιος ακούει τώρα αυτή τη συζήτηση και νιώθει λίγο άνθρωπος, πιστεύω θα ανατριχιάζω. Εγώ ανατριχιάζω δηλαδή. Είναι απίστευτο αυτό. Ιδιαίτερα δηλαδή αυτή η υποκρισία και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι τώρα και με το θήτη και με το θύμα. Εντάξει, νομίζω όποιος ακούει αυτή τη στιγμή θα καταλαβαίνει τι λέμε. Μιλάμε για γενοκτονία. Είχε όμως και το Ισραήλ θύματα. Δεν ξεκίνησε, 1200 δεν αυτά που ξεκίνησε στις 7 Οκτώβρη αυτή η ιστορία. Ο Παλαιστινιακός λαός σφαγιάζεται εδώ και δεκαετίες από το σύμμαχο νατοϊκό Ισραήλ, που και τα δύο κόμματα και άλλα κόμματα και η Νέα Αριστερά τα ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, πανηγύριζαν ότι τον έχουν στρατηγικό σύμμαχο, το δολοφόνο Νετανιάχου, το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία λύση. Ο λαός να αντιδράσει, να ψηφίσει αντινατοϊκά και αντιπολεμικά για τη ελευθεριά στην Παλαιστίνη, να αναγνωριστεί πλέον το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67 με βάση την απόφαση του ΟΗΕ και της Ελληνικής Βουλής του 2015, που ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί. Με ποια κυβέρνηση? Με ομόφωνη απόφαση του 2015. Με ποια κυβέρνηση? Γιατί από τη μία είναι η PLO, από την άλλη η Χαμάς. Η απόφαση της Ελληνικής Βουλής δεν έβαλε θέμα ποια θα είναι η κυβέρνηση. Αποφασίζει ο Παλαιστινιακός λαός ποια θα είναι η κυβέρνησή του. Εμείς αναγνωρίζουμε το κράτος τους. Έτσι δεν είναι? Τι θα γίνει τώρα δηλαδή? Πόσα παιδιά ακόμα θα σφαγιαστούν? Είναι τεχνοκρατικό το ζήτημα? Τι συζητάμε τώρα? Κύριε Στεφανάκη, βομβαρδίζουν καταβλισμό με μωρά παιδιά μέσα. Σωστό. Και συζητάμε τώρα για τεχνοκρατικά ζήτημα. Και άμα πει ο Κασελάκης να πει ότι είναι με την Παλαιστίνη με το και όλα αυτά τα χρόνια, μιλάνε για ιερή αμυντική, πώς το λένε, συμμαχία του ΝΑΤΟ. Κύριε Στεφανάκη, έλα το κύριε Σέρμπο. Σε σχέση με το ΚΚΕ, δεν έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε, κατά τη γνώμη. Υπάρχει όμως μια αντίφαση στο ΚΚΕ. Αυτό που λέτε δολοφόνο του Νετανιάχου, δεν έχουμε ακούσει το ΚΚΕ να λέει δολοφόνο Πούτιν. Αυτό που λέει ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Ποιο έκανε την πρώτη μέρα που έγινε η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, ποιο έκανε διαδήλωση για την πρεσβεία τη Ρωσία? Πήγανε 200 άτομα, έγινε, τελείωσε. Ήταν το ΚΚΕ. Διαδήλωση έξω από την πρεσβεία τη Ρωσία. Λέτε δολοφόνο Πούτιν. Εμεί λέμε ότι ο λαός, λέτε ελευθεριά στην Ουκρανία. Ο λαός, οι εργαζόμενοι, δεν έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε εμπειραλιστή, δολοφόνο και ληστή. Έχουν το δικό τους στρατόπεδο. Έχουν το δικό τους αγώνα. Έχουν τη δικιά τους πατρίδα. Και πρέπει να παλέψουν ενάντια σε κάθε σφαγιασμό, σε κάθε πόλεμο εμπειραλιστικό, που σκοπό μόνο έχει να υπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα μεγάλων ομίλων για την ενέργεια, ότι αν για τους εμπορικούς δρόμους. Κύριε Στεφανάκη, είναι πολύ απλό για έναν γίνει, άνθρωπο που βλέπει να σκοτώνονται παιδιά. Πολύ, αυτή τη το καταλαβαίνουμε απόλυτα, τρέτε, και πραγματικά δεν νομίζω ότι. Και η φρεγάτα Ήδρα που είπε ο κύριος Σέρβος, πληρώνουμε 500 χιλιάρικα την ημέρα, έτσι δεν είναι? Και δεν έχουμε νοσοκομεία. Δεν και δεν έχουμε σχολεία. Και δεν έχουμε δρόμους. Θα σας απαντήσω. Και το βαρέλι έπιασε πάτο. Τα 500 χιλιάρικα τα δίνουμε όμως στην Ήδρα. Θα σας απαντήσω. Τι να μου απαντήσετε? Τα δίνουμε, δεν τα δίνουμε? Δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Καλά. Και πάμε στο νοσοκομείο και δεν έχουμε γιατρού. Είναι γνωστό αυτό. Και το παιδιατρικό, νοσοκομείο δεν έχει ανισιολόγο. Ωραία, κύριε Στεφανάκη, έχετε βάλει όλα τα θέματα. Αυτή είναι η επιλογή σας. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Απλώς να πω κάτι. Με όλη μου την ειλικρίνεια, όλοι νιώθουμε, πονάμε βλέποντας το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Ράφα, τι γίνεται σε αυτά τα εδάφη. Δεν είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν είναι μόνο όσοι. Δεν είπα ότι είναι μόνο το Όχι, θέλω κόμμα. Να πω ότι πραγματικά πονάμε όλοι. Είμαι πολιτικά, σίγουρη και στη ΣΥΡΙΖΑ το επενηθήκατε. Το επενηθήκατε. Πώς να το ξεκαθαρίσουμε? Ναι, αυτό δύο το ξαναπεί, δεν ξαναπεί. Τα δύο δεν κόμματα ισχύει, που στηρίζουν τον Νετανιάχου, α μην υποκρίνονται. Δεν νομίζω ότι κόμμα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Νετανιάχου. Είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία. Πότε υπόθηκε αυτό? Είναι λιγότερο άνθρωποι. Ελάτε και διαβάστε τις δηλώσεις. Πάντως, αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι η πρεσβεία του Ισραήλ έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις που αντίθεται στον κύριο Κασελάκη, όχι στον κύριο Κουτσούμπα. Θέλω να πω πιο αρνητικά βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτό που λέτε. Για την επίσκεψη. Εδώ λέμε ότι αρνηθήκαμε, αρνήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να επισκεφτεί την Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι εδώ είναι ξεκάθαρο. Τα έκανε και ο Μπάιντεν. Είπε και ο Μπάιντεν ότι είναι. Γιατί αυτό είναι αποτρόπαιο το έγκλημα, τα ίδια έλεγε και ο Μπάιντεν χθες. Είναι μια επίσημη επίσκεψη που έγινε με υψηλό συμβολισμό. Για την υποκρισία. Είναι με τον ΝΑΤΟ ή δεν είναι? Συγγνώμη. Να απαντήσω, κύριο Σέρβο. Είναι σύμμαχος ο Νετανιάχου στο ΝΑΤΟ ή δεν είναι? Να, το αποτέλεσμα θα κρυφθεί στους αναποφάσεις τους. Ας το πάρουν απόφαση όσοι σκέφτονται την αποχή, να ψηφίσουν ΚΚΕ.